Λοιπόν, πήραμε και τους ήχους της πόλης Κωνσταντινούπολης, έτσι. Υπέροχα είναι. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας. Ο αντιστράτηγος Ιωάννης Κρασάς είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο. Τι κάνετε? Είμαι καλά, ευχαριστώ καλά πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά, κύριε Κρασά. Καλά. Και κύριο Δημήτρη Τριανταφύλου, καθηγητή διεθνού πολιτική στο Πάριο Πανεπιστήμιο. Κύριε Τριανταφύλου, να είστε καλά. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Γεια σας, καλησπέρα σας. Λοιπόν, έχουμε τα ελληνοτουρκικά και τα κυπριοτουρκικά ανοιχτά, έτσι, αλλά βλέπουμε τις εικόνες και μας ανησυχεί πάρα πολύ η κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με τις Ηνωμένες Πολιτείες επί τουσίας να λένε ότι ο Ισραήλ έχει στείλει τελεσίγραφο και ετοιμάζεται να χτυπήσει. Κατάφεραν, λένε, από τις Ηνωμένες Πολιτείες να τους πείσουν να μην χτυπήσουν πετρελαϊκές και πυρηνικές εγκαταστάσεις. Τι απάντηση θα δώσει το Ισραήλ, κύριε Τριανταφύλου, που είστε μακριά και αμέσως μετά στον κύριο Κρασά. Ελάτε. Ναι, πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι την περασμένη εβδομάδα ήμουν στην Κωνσταντινούπολη και γνώρισα από κοντά τον ανταποκριτή, τον Νίκο τον Ανούρη. Να, ένα πολύ σοβαρός, μετρημένος, τρέλπης ανταποκριτής. Τώρα, κοιτάξτε, κλιμάκωση, ξέρετε, χρησιμοποιούμε τη λέξη κλιμάκωση. Δεν υπάρχει ακριβώς κλιμάκωση. Η κλιμάκωση θα ήταν αν συμμετείχαν πολύ περισσότερες χώρες και παράγοντες. Εδώ μιλάμε για το Ισραήλ, μιλάμε για το Ιράν και μιλάμε για τους δορυφόρους του Ιράν, που είναι η Χαμάς και η Χεσμπολά. Ναι. Φοβόμαστε όλοι τα αντίπεινα της μια πλευράς, όταν χτυπήσει μια πλευρά, πώς θα αντιδράσει η άλλη. Mm-hmm. Ξέρετε, από αυτά που δήλωσε ο Λευκός Οίκος με το γεγονός ότι έστειλε προθεσμία στο Ιράν για ένα μήνα και ότι μετά ενδεχομένως θα ξανασκεφτούν να θα τους στείλουν στρατιωτική βοήθεια, νομίζω ότι παρασκηνιακά παίζεται ένα μεγάλο διπλωματικό παιχνίδι και νομίζω πρέπει να ποντάρουμε λίγο σε αυτό και να δούμε πού θα καταλήξει. Δηλαδή, όχι μόνο πίεση προς το Ισραήλ μόνο, αλλά και προς το Ιρανικό καθεστώς, που κακά τα ψέματα, αν δεν υπήρχε αυτός εγώ το λέω, ιρανικός υπεριαλισμός, δεν θα είχαμε ούτε τη Χεσμπολά, ούτε τη Χαμάς, ούτε τους Χούτι, ούτε το Ιράν στο Ιράκ, για να μπορούν να τροφοδοτούν εντάσεις και ενδεχομένως να βρισκόμαστε σε φάση που βρισκόμαστε σήμερα. Αλλά έχουν αρχίσει πραγματικά οι πιέσεις. Από την άλλη, το Ιράν θεωρώ ότι παίζει και με την κοινή γνώμη της Δύσης. Δηλαδή, προσπαθεί να δει ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ δυτικών χωρών, ναι, και σε κοινή γνώμη. Βλέπουμε, για παράδειγμα, η διαμάχη που έχει ξεσπάσει μεταξύ του κ. Νετανιάχου και του κ. Μακρόν όσον αφορά την ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ στο Λίβανο. Όπου το Ισραήλ σου λέει πρέπει να φύγουν από εκεί. Οι Γάλλοι που έχουν στράτευμα σε αυτή τη δύναμη σου λέει με τίποτα δεν φεύγουμε από εδώ. Και νομίζω ότι υπάρχει και ένα παιχνίδι εντυπώσεων και νομίζω έχω την αίσθηση ότι τα χτυπήματα αυτά ό,τι είναι θα είναι στοχευμένα και δεν θα φτάσουμε σε μια φάση ευρύτερης κλιμάκωσης. Μάλιστα. Και να πάμε στον κύριο Κρασά. Ναι, βεβαίως. Βλέπουμε ότι η αεράμινα του Ισραήλ είναι αδυνατή. Δεν αδυνατής. Έχασαν ένα ντρόουν. Ναι. Τα ντρόουν είναι υπτάμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη τα οποία κινούνται με χαμηλές και ταχύτητες. Ναι. Πέταξε χαμηλά και χτύπησε την τραπεζαρία την ώρα που τρώγανε. Αυτό δεν νομίζω ότι ήταν τυχαίο. Κάποιοι είχαν πληροφόρηση για πού ήταν η τραπεζαρία, γιατί η βάση έχει πολλά mm-hmm. κτίρια και ξέραν και τι ώρα τρώνε στην τραπεζαρία. Φανταστείτε. Τώρα ότι τους ξέφυγε, δεν μπορείς να τα αποκρούσεις όλα. Γι' αυτό και οι Αμερικάνοι στείλαν αυτή την καινούργια πυροβολαρχία που λέγεται Terminal High Altitude Air Defense, δηλαδή τερματικό. Να ενισχύσει του Ισραηλινού. Περιοχή αναχαιτήσεω υψηλών μεγάλων υψών, ναι, να βοηθήσουν την πυραυλική άμυνα του Ισραήλ, γιατί πρέπει να έχετε υπόψη σα: η βαλιστική πύραυλη είναι δύο ειδών. Οι φθηνοί είναι, φεύγουν και δεν μπορούν να αλλάξουν κατά τη διάρκεια τη τροχιά πορεία, ναι, και η ακριβή πύραυλη, του οποίου χρησιμοποίησε μερικού την προηγούμενη φορά το Ιράν, είναι ότι πέφτουν και αλλάζουν πορεία. Μάλιστα. Και είναι δύσκολο στην αντιμετώπιση. Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά του στόχου, είναι τέσσερι κατηγορίε στόχου. Επειδή η Αμερική είπε να μην χτυπήσουν πετρελοπηγές και πυρηνικά και ο Νετανιάχου απάντησε ότι θα λαμβάνουμε υπόψη τη σύσταση, πλην όμως θα πράξουμε ό,τι είναι προς το εθνικό συμφέρον. Κατά την άποψή μου, τα πετρελαϊκές εγκαταστάσεις είναι εύκολος στόχος και θα τον αφήσει για μετά, για αντίπεινα. Ναι. Τα πυρηνικά είναι δύσκολος στόχος γιατί είναι κάτω, 100 μέτρα κάτω από το έδαφος με οπλισμένο σκυρόδεμα, ναι, και δεν θα τα χτυπήσει λόγω των εκλογών, των αμερικανικών εκλογών, και ο στόχος που θα χτυπήσει θα είναι στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ναι, και συγκεκριμένα εκτοξευτές πυράβλους και αποθήκες πυράβλων, οι οποίοι θα στερήσει έτσι το Ιράν
την ικανότητα να ανταποδώσει το χτύπημα. Πάμε τώρα στα δικά μας. Ναι, γιατί τώρα περιγράψατε αυτές τις ισορροπίες τρόμου ουσιαστικά στη Μέση Ανατολή, τις οποίες παρακολουθεί και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ο Τούρκος πρόεδρος, ο Ερντογάν, για τους λόγους που έχουμε εξηγήσει όλο το προηγούμενο διάστημα, οπότε και ξεκίνησαν αυτές οι επιχειρήσεις στην περιοχή. Αλλά έχουμε μπροστά μας ένα ραντεβού, κύριε Τριανταφύλου. Η ελληνική πλευρά τι επιδιώκει από αυτό το ραντεβού του κύριου Γεραπετρίτη με τον κύριο Φιντάν και πώς θα πρέπει να αντιδράσει η χώρα μας εάν το κλίμα δεν είναι αυτό το οποίο επιδιώκουμε? Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα, σε αντίθεση με αυτά που γίνονται στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, οι σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας είναι υποδειγματικές. Δηλαδή το γεγονός ότι συζητάμε και συναντιούνται οι ηγέτες των δύο χωρών και οι υπουργοί τους εξωτερικών και άλλοι είναι κάτι που θα πρέπει να το σημειώσουμε. Δεύτερον, το ραντεβού αυτό είναι σχεδίου. Δηλαδή από πέρσι τον Ιούλιο, όταν ανακοινώθηκε η νέα προσέγγιση Ελλάδας-Τουρκίας, δεν μας έχουν εκπλήξει. Τα έχουν πει, θα γίνουν τα ραντεβού αυτά, θα γίνουν συναντήσεις. Είχαμε την συνάντηση των Αθηνών με τη διακήρυξη των Αθηνών και έκτοτε φτιάχνουμε ένα νέο σχεδιάγραμμα για πώς θα γίνουν οι συναντήσεις μέχρι το επόμενο μεγάλο υπουργικό συμβούλιο που να γίνει στην Άγκυρα το Γενάρη. Ναι. Τώρα, όντως έχουμε σιγά σιγά ξεκινήσει, υπάρχει μια ύφεση γενικότερη και μια οικοδόμηση εμπιστοσύνης, να μπούμε στα θέματα ουσίας. Αν μπορούμε να μπούμε στα θέματα ουσίας και να συμφωνήσουμε. Από εδώ και πέρα, εγώ δεν θα κοίταζα καν τι λέει ο τουρκικός τύπος και ο ελληνικός τύπος. Δηλαδή, δεν έχει αλλάξει θέση η Τουρκία, όπως δεν έχει αλλάξει θέση η Ελλάδα. Εμένα στα δύο ζητήματα. Στο ένα, η Τουρκία λέει υπάρχουν όλα αυτά. Αυτά νομίζω γίνονται από πλευράς τακτικής. Τι θα κάνουν οι υπουργοί και τα επιτελεία τους πίσω από κλειστές πόρτες είναι το ουσιαστικό. Απλώς θεωρώ ότι οι δύο πλευρές βλέπουν ένα παράθυρο ευκαιρίας και δεν δίνονται πολλές φορές παράθυρο ευκαιρίας. Μήπως προχωρήσουμε σε ένα συνυποσχετικό, δηλαδή αν σκεφτούμε τώρα. Και να πάνε στη Χάγη. Ναι, αυτό ήθελα να πω. Οι δύο για την ανεξάρτητη οικονομική ζώνη και την υφαλοκρηπίδα, έτσι. Ναι, αλλά το γεγονός ότι οι δύο χώρες είναι διατεθειμένες να μιλήσουν. Άλλο τώρα ότι έχουν διαφορετικά θέματα στο τραπέζι. Ναι. Πώς θα συμφωνήσουν να πάνε στη Χάγη, αλλά το γεγονός ότι λένε ότι είναι διατεθειμένες να πάνε στη Χάγη, και αυτό είναι μια θετική αρχή. Μισό λεπτό όμως, κύριε Τριανταφύλου. Ναι. Είναι σωστό όλο αυτό, αλλά η άλλη πλευρά μας βάζει 12 θέματα. Εμείς βάζουμε δύο και βάζουμε και έναν αστερίσκο. Το προσφυγικό μεταναστευτικό, και εδώ θέλω και μια άποψη και από τον κύριο Κρασά. Άμα ανοίξουν έτσι όπως γίνεται, έχουμε την εμπόλεμη ζώνη τώρα, πάλι τις θύρες οι Τούρκοι, εμείς θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που θα μας έρθουν. Ήδη έχουν αυξηθεί οι μεταναστευτικές ροές και τα κέντρα υποδοχής μεταναστών στα νησιά είναι υπερπλήρη. Είναι πάνω από το 100% της πληρότητας. Αυτό όμως που θέλω να πω είναι το εξής, ότι δεν μπορούμε να θέσουμε υπό την έννοια κανενός δικαιοδοτικού οργάνου ένα μονομερές δικαίωμα όπως είναι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Ναι. Διότι αυτό μπορούμε να το κάνουμε από μόνοι μας. Εάν πάμε στη διευθέτηση της υφαλοκρηπίδος, η οποία ξεκινάει από εκεί που τελειώνουν τα χωρικά ύδατα, θα έχουμε απεμπολίσει ένα δικαίωμα και 30% του Αιγαίου. Άρα αυτό το θέμα δεν μπορούμε να το θέσουμε ούτε στη Χάγη, αλλά όσο θα πάμε σε συνομιλίες χωρίς να έχει άρει η Τουρκία το εμπόλεμο σε περίπτωση που εμείς κάνουμε χρήση αυτού του δικαιώματος, πιστεύω ότι δεν πρόκειται οι συνομιλίες να καταλήξουν πουθενά. Αν δεν πάμε και στα θέματα αποστρατικοποίησεως των νήσων ή αφισβητήσεως 160 μικρονησίδων, τις οποίες θέτει η Τουρκία, εκεί πλέον μόνοι μας οροπηλίζουμε και τη συνθήκη της Λουζάνης και αλλάζουμε και τα όρια του ελληνικού κράτους. Όχι, δεν θα πάμε σε αυτά, αλλά σας λέω και πάλι, εγώ επιμένω σε αυτές τις εικόνες που μας έρχονται από αυτούς τους δύσμυρους, τους ανθρώπους που τους εργαλοποιεί τακτικά η απέναντι πλευρά. Το ερώτημα είναι, κύριε Τριανταφύλου, πάνω σε αυτό που λέει ο Νίκος, αν περιμένει κάποια συγκεκριμένη χρονική συγκυρία ο Ερντογάν για να χρησιμοποιήσει αυτό το χαρτί, την εργαλειοποίηση δηλαδή του μεταναστευτικού. Κοιτάξτε, και οι δύο χώρες δέχονται πιέσεις, έτσι. Δηλαδή, και να λέμε ότι η Τουρκία εργαλοποιεί το ζήτημα, το γεγονός είναι και η ίδια δέχεται πιέσεις με την μετανάστευση. Λαμβάνει πάρα πολλά χρήματα όμως.
Ναι, πολλά θα εξαρτηθούν, γιατί έχουμε, νομίζω, μεθαύριο το Σάββατο, ο Γερμανός Καγκελάριος θα βρίσκεται στην Άγκυρα, όπου θα συζητηθούν πολλά πράγματα. Εμείς πάντα μιλάμε εδώ πέρα, συζητάμε αν θα πάρει το Eurofighter ή όχι, αλλά ένα από τα μεγάλα ζητήματα έχει να κάνει και με τη μετανάστευση, επειδή και η Γερμανία μόλις άλλαξε σκλήρινε τη θέση της. Ναι. Και νομίζω πολλά θα εξαρτηθούν εκεί, και νομίζω ότι στην άλλη εβδομάδα, πότε να γίνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ναι, ενδεχομένως θα αρχίσει να φαίνεται μια πιο έτσι ενιαία ευρωπαϊκή θέση αυτά τα ζητήματα. Γερμανία πρώτα, Σόλτς, Ερντογάν, και θα δούμε πού θα καταλήξουμε. Αλλά νομίζω και η Τουρκία, η Τουρκία του 24, δεν είναι η Τουρκία του 15. Η εργαλοποίηση δεν είναι κάτι που τη συμφέρει, από την άποψη όπως είχαμε τις εισρωές του 15 και... Καλά, δεν είδαμε την εικόνα στον Εύρο αυτή, δεν την έχουμε δει. Συγχωρείτε, στον Εύρο, παρότι έχουμε βάλει το φράκτη και σχεδόν έχει ολοκληρωθεί στο μεγαλύτερο μέρος του ποταμού, έχουν αυξηθεί οι ροές και από την πλευρά του. Στο θέμα του φράχτη, όχι. Στο ελεύθερο κομμάτι γίνονται προσπάθειες. Ναι, ελεύθερο... ναι, λοιπόν, αλλά έχουμε ενισχύσει πάρα πολύ. Ναι, το θέμα όμως είναι ότι άμα δείτε τις περιπολίες μας. Ανεξάρτητα των περιπολιών, ο αριθμός των μεταναστών έχει αυξηθεί. Αυτό το πράγμα με τους μετανάστες δεν μπορούμε να το σταματήσουμε. Χθες είχαμε την υπόθεση της πάλι χάσαν τη ζωή τους δύσμηροι άνθρωποι που προσπαθούν να φύγουν και από εμπόλεμες ζώνες. Μαζί τους μπλέκονται και οικονομικοί μετανάστες. Όλη αυτή η δυστυχία πέφτει πάνω μας. Και δεν ξέρω μέχρι πού μπορούμε να το αντέξουμε, με δεδομένο ότι η Γερμανία και άλλες χώρες της Ευρώπης άτυπα βγαίνουν εκτός από τη συνθήκη και κλείνουν το Δουβλίνο και κλείνουν τα σύνορά τους. Έτσι. Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα, κύριε Τριανταφύλου. Δεν ξέρω ποιος μπορεί να το λύσει για να κλείσουμε. Ελάτε, πείτε μας δύο λόγια για να πάμε στον επιλογό μας. Κοιτάξτε, η λύση δεν είναι μόνο ελληνοτουρκική, δεν είναι μόνο ελληνική. Η λύση είναι ευρωπαϊκή στην παρούσα τέτοια. Βλέπουμε ήδη δηλώσεις σήμερα και στο τύπο για τη κυρία Βαντερ Λάιεν, μήπως το μοντέλο των στρατοπέδων, αυτό που έχει χτίσει η Ιταλία στην Αλβανία, ή με κέντρα συγκέντρωση μεταναστών, μήπως είναι μια λύση, δηλαδή να χτιστούν σε τρίτες χώρες. Υπάρχει ένα δίλημα γενικότερα, γιατί πιέζονται οι κοινωνίες σε όλες τις χώρες. Όπως πιέζεται η γερμανική κυβέρνηση, πιέζεται και η ελληνική κυβέρνηση και όλες οι κυβερνήσεις. Γι' αυτό σας λέω, θεωρώ ότι προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο και η Τουρκία μαζί, γιατί και η ίδια η τουρκική κυβέρνηση πιέζεται, και η εργαλοποίηση. Συμβαίνει όταν πια η τουρκική ηγεσία δεν μπορεί να δεχτεί τις πιέσεις εσωτερικές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλετε να συμπληρώσετε κάτι, κύριε Κασάς? Ούτε καμία κατάσταση δεν είναι τόσο άσχημη που να μην μπορεί να γίνει χειρότερη. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.